Στο θέμα που συζητάει σήμερα η Ολομέλεια, να κάνω μια παρατήρηση και οι συνάδελφοι και κυρίως στους συναδέλφους των άλλων κομμάτων. Καταλαβαίνω ότι από το περιεχόμενο των τοποθετήσεών σας αναδύεται ένα αγωνιώδες ερώτημα. Και επιδίωξή σας, νομίζω, συνολικά και μετά την εξέλιξη που είχαμε με τη θέση στο αρχείο των μηνύσεων Αβραμόπουλου, Βενιζέλο και Στουρνάρα, κατά τις κυρίες του Λουπάκη και των βοηθών εισαγγελέων διαφθοράς, έκανε μια ανακοίνωση στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν τον κύριο Ήρινο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, τίθεται στο αρχείο, τι επιδίωκαν άλλωστε δύο εξέχοντες πολιτικές προσωπικότητες των δύο κομμάτων, των δύο τότε μεγάλων κομμάτων. Θεωρώ ότι σε μια ενεξελίξη ποινική δίκη, όταν κάνει μία μήνυση κάτω ενός εισαγγελικού λειτουργού που ξεκινάει και χειρίζεται την υπόθεση, νομίζω ο στόχος είναι ένας. Να προσβάλλει την προσωπικότητά τους, να μειώσει την αξιοπιστία, την επιστημονική επάρκεια και την προσήλωσή τους στο δικαστικό καθήκον. Και αυτό γιατί το κάνανε? Γιατί, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν μάθατε να ανέχεστε ότι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα δικαστές που μπορεί να τους πείτε κάτω τα χέρια από την υπόθεση. Και το κάνετε γιατί μέσα σας έχετε ένα μεγάλο φόβο. Γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να προκύψει από τις υπογραφές αυτές. Και αυτός ο φόβος σας είναι που αποτυπώνεται στις μηνυτήριες αναφορές. Διάβασα πολύ προσεκτικά τις μηνύσεις και των δύο. Ένας φόβος, ένας τεράστιος φόβος και μια πλήρης επιδίωξη, σταθερή, συγκεκριμένη και αποκαλυπτική, να σπηλώσετε και αναπαξιώτησε τον εισαγγελικό λειτουργό που διαχειρίζεται την υπόθεση. Είδατε προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκτός από την πατρίδα του Εσκομπάρ, άλλη τέτοια χώρα δεν υπάρχει να μηνύεται ως αγγελικός υπουργός που κάνει την έρευνα. Κύριε Βορύδη, και αν έχετε ένα τέτοιο παράδειγμα, ιδίως σε ευρωπαϊκή χώρα, να μας την πείτε. Είναι η πρώτη φορά και δεν είναι ένα ακόμα μελανό σημείο στην πολιτική ιστορία του τόπου και στην ιστορία των πολιτικών κομμάτων. Και το αναφέρω. Δεύτερον, το αφήγημά σας περιλαμβάνει μια τεράστια αντίφαση. Και προσέξτε, κύριε Βορύδη, αυτό είναι σοβαρό. Λέτε από την μια μεριά είναι σκευωρία. Δεν υπάρχει κανένα στην πραγματικότητα, κανένα στοιχείο που να ενοχοποιεί πιθανόν τα 10 πολιτικά πρόσωπα, και αυτό επιδιωκεί μια αρχισυνομότητα των πρωθυπουργών της χώρας και συνομότητες πρώην δικού σας ανθρώπους και τώρα δικού σας, θα σας το πω παρακάτω. Αυτό είναι σκυβωρία και ταυτόχρονα κατηγορείται πάλι εμάς τους ίδιους ότι επιχειρούμε να κουκουλώσουμε την υπόθεση, να μην παίρνουμε στην ουσία. Πάρτε απόφαση. Σκυβωρία είναι κουκούλωμα. Να ξέρουμε τι λέτε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Άκουσα πριν τον κύριο Βορύδη και όλους προσκλητικά, γιατί θεωρώ ότι έχει την νομική παιδεία που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, η νομική, οι άλλοι δύσκολα, κύριε Βορύδη, να καταλάβουν. Έχει κανένας καμία αντίφαση ή αντίρρηση ή διαφωνία στο γεγονός ότι τουλάχιστον από το 1996 σταθερά μέχρι σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη ασχολείται με σκάνδαλα δικά σας? Να σου το πω την περίοδο. 1996-2001. Τζοχατζόπουλος. Τι λέγατε για την υπόθεση αυτή? Όχι. Το πολιτικό συστήματος, λέω, των οποίων τα κόμματα κυρίαρχα για δεκαετίες, το δικό σας και το τότε ΠΑΣΟΚ. 1996-2001, υπόθεση του Κατζόπουλου. Τι λέγατε στα πρώτα πρόδρομα στάδια που διερευνούνταν η υπόθεση? Ότι οι λογαριασμοί του εξωτερικού είναι κινητά τηλέφωνα, ότι πάλι σκυβωρία, πάλι μεθοδεύση έκανε τότε η κυβέρνηση, η δική σας τότε. Μεθοδεύση έγινε και τότε. Η δική σας. Έλεγε το ΠΑΣΟΚ για εσάς. Μετά λέγατε εσείς για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το. Μία περίοδο λοιπόν, 1996-2001, Τσοχατζόπουλος, ασχολήθηκε η δικαιοσύνη. Δεν στέγνωσε η μελάνη διερεύνηση του ίδιου θέματος και έχουμε δεύτερη υπόθεση. 2001-2006, υπόθεση Παπαντονίου, εξοπλιστικά. Δίστη μία την υπόθεση, δίστη δεύτερη. Και λέγαμε ότι και τα δύο αφορά τα εξοπλιστικά, ας ηρεμήσει τώρα η χώρα, ας ηρεμήσει η δικαιοσύνη, ας ηρεμήσει το πολιτικό σύστημα. Και σκάει η τρίτη λοιπόν υπόθεση, δεν αναφέρουμε στα άλλα μεγάλα σκάνδαλα, ούτε Ολυμπιακούς Αγώνες, ούτε δομημένα ομόλογα, ούτε τα Ολυμπιακά έργα, τα παραβλέπω. 2006-2014, υπόθεση Νοβάρτης και γενικά υπόθεση στον χώρο της υγείας. Δηλαδή από το 1996 μέχρι το 2014 η δικαιοσύνη ασχολείται με δικές σας πράξεις ή παραλήψεις για τις δυο είδη. Ο ένας καταδικαστεί και ο ένας θα παραμευθεί στο κρατήριο και τώρα διερευνούμε αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι. Γιατί πράγμα σας κατηγορείτε? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισε να σκυβωρήσει για τις σημαίες στον χώρο του φαρμακού. Σοβαρολογείτε? Εγώ θα σας πω τι λέγανε άνθρωποι υπεράνω υποψίας. Αρχισυνομότης, λέτε, ο Τσίπρας. Να δούμε ποιοι είναι οι συνομότητες κάτω από τον αρχισυνομότη. Πρώτος, κύριος Βενιζέλος.
Η διαφθορά δεν είναι μόνο επίπεδο κορυφής, αλλά ένα πρόβλημα που αφορά όλα τα επίπεδα εξουσίας, αρμοδιότητας, ισχύως και επιρροής. Δεύτερος συνομότης, κύριε Βορύδη. Κύριος Καραμαστινός, δεν τον βλέπω. Η διαφθορά, αν υπάρχει, υπάρχει κυρίως στην υγεία. Αφού δέχεται ότι υπάρχει στα άλλα πεδία, εξοπλιστικά κλπ. Και αναρωτιέται, όταν είδα ότι το 2000 το συνολικό έλλειμμα στην υγεία ήταν 2 δις, το 2004 σε 2 χρόνια 4 δις, 100% αύξηση. Και το 2009 17,5 δις, κάτι που αναφέρεται και στο μεσοπρόθεσμο το πρώτο που έγραφε της Τρόικας. Και τότε πόνεσα, 17 δις τα τελευταία 7 χρόνια. Και ερωτώ προς το σώμα, έλεγε, γιατί δεν τα βρίσκουν. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα για την υγεία. Αυτό, κύριε Βορύδη, κάνουμε σήμερα. Να βρούμε ποιοι είναι αυτοί που έφεραν αυτά τα ποσά. Και αν αυτό το θεωρεί δισκευωρία, εμείς το θεωρούμε υπέρτατο πολιτικό καθήκον και μια βοήθεια και συνδρομή στην τακτική ποινική δικαιοσύνη. Ας πάμε και σε ένα τρίτο συνομότη. Τον κύριο Ρακετζή. Με τρεις εκθέσεις του. Το 10, το 11, το 12, το 13 και το 14, στον χώρο που αφορά την υγεία, λέει τα ίδια φοβερά και τρομερά πράγματα. Περίπου όπως έλεγε η κυρία Μπακογιάννη στην ερώτησή της το 2011. Τι έλεγε δηλαδή. Η σπατάλη, η παρακονομία και η διαφθορά στην υγεία δεν έχει όρια. Η ύπαρξη διαφθοράς είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο υγειονομικός τομέας. Πρέπει να αναδειχτούν τα σημεία εκείνα τα οποία τρέχουν τη διαφθορά, τη σπατάλη και την απάτη. Ιδίως σήμερα, αφού από τα φαινόμενα αυτά έχει περιέλθει η χώρα μας στη χρεοκοπία. Δηλαδή, θεωρεί ότι έχει συμβάλει η διαφθορά στον χώρο της υγείας αποφασιστικά στη χρεοκοπία της χώρας. Τρίτος συνομότης, με αρχή εννοώ τον Τσίπρα. Τέταρτος, Σούρλας Γιώργιος, Γενικός Γραμματέας της Διαφάνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο οποίος με δύο έγγραφά του. Το ένα θα σου δώσω, είναι η μελέτη του. Λέει ότι εν κατακλείδη, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, δεν υπάρχει διαφθορά. Και όταν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την καταπολέμησή της. Ήρθε η ώρα για ένα νέο πολιτικό σύστημα. Τα λέει αυτά το 2013. Συγκυβέρνησή σας. Σαμαράς Βενιζέλος. Για ένα πολιτικό σύστημα καινούριο. Και αν δεν συμβεί αυτό, η βίαιη εξέγερση είναι αναπόφευκτη και οι εξελίξεις απρόβλεπτες και ολέθριες. Θυμίζοντας μάλιστα, λέει ο ίδιος, μια ρίση του Τζον Κένεντι, αυτοί που καθιστούν μια ειρηνική επανάσταση αδύνατη, κάνουν μια βίαιη επανάσταση αναπόφευκτη. Και ρωτάει, και διαπιστώνει στο τέλος, υπάρχουν σαφείς ευθύνες πολιτικές και ποινικές όλων των προϊσταμένων στον χώρο της υγείας. Το έχω εδώ, θα το δώσω να το δείτε, παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης και ένα άλλο έγγραφο του κ. Σούλα. Η έκθεση που κατέθεσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας το 2013. Και τι λέει, λέει κάτι συγκλονιστικό, το οποίο εγώ ίδιος ερώτησα στην Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία και τον Νίκο Δυνάτου, τον κύριο Λαμπέρδο. Κύριο Λαμπέρδο, λέω, πριν από εσά έχει φτάσει ο κύριο Σούλα. Ήρθε εδώ και μα είπε κάτι τρομερό. Τι είπε δηλαδή. Ότι το 2011-2012 το Υπουργείο Δικαιοσύνη, το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνη, τον είπα και όσα σε δικό το έγγραφο αναφέρουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνη στη χώρα μα και στο Υπουργείο Υγεία ότι επιβλήθηκαν 350 εκατομμύρια δολάρια κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού. Δεν γράφω το ακριβώς πρώτο προστίμου, συμβαστικά για διαφθορά και χρηματισμό Ελλήνων κρατικών αξιωματούχων. Και του λέω και τον κύριο Λομπέρδο, πού πήγε αυτό το έγγραφο, τι έκαναν οι ελληνικές αρχές, τι έκανε το Υπουργείο σας, τι έκανε η δικαιοσύνη, πώς βοήθησε η κυβέρνηση, πώς βοήθησαν τα κόμματα που τη συνθέτουν. Και μου απάντησε, έχω πλήρη άγνοια. Κρατήστε το αυτό. Σας λέω, άρα λοιπόν τώρα να δούμε τη σκευωρία. Από το 2011, κύριε Βορύδη και κύριε Μπακογιάννη, υπάρχουν έγγραφα για τη διαφθορά στον χώρο της υγείας και τη σκυβωρία που σας αποκαλείται για τη διαφθορά των εταιριών που χρηματοδοτούσαν επίουρκους κρατικούς αξιωματούχους. Και είναι σκρίτο μάνετ. Είναι η έκθεση του κυρίου Σούλα, Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας. Και μάλιστα ο ΟΣΑ έστειλε έγγραφο στην ΚΡΕΚΟ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και μας είχε υποεπιτήρηση και μας είχε τελευταία χώρα κατάταξη στον πίνακα της διαφθοράς. Ακριβώς για αυτό το θέμα. Ότι για 350 εκατομμύρια χρηματισμού, 100 συμβασμού κρατικών αξιωματούχων δεν έκανε η ελληνική πολιτεία απολύτως τίποτα. Ποιοι έχουν την ευθύνη, να το δούμε λοιπόν. Γιατί τα αναφέρω για να δείτε ότι το θέμα της Νομπάρτης δεν είναι καιρός κεραυνός ενεθρία. Ακούστε, το Φεβρουάριο του 2016 υπάρχει ανάρτηση στο site εφημερίδα.gr η οποία λέει τα εξής. Για να δούμε λοιπόν ότι ανακαλύπταμε εμείς το θέμα της Νομπάρτης. 5 Δευτέρα του 2016. Δύο πρώην υπάλληλοι της Νοβάρτης προσέφηναν σε αμερικανικές αρχές προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με αθέμητες και παράνομες πρακτικές της εταιρείας στη χώρα μας. Και ότι το εν λόγω θέμα αναμένεται να κλονίσει το πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας, αφού όλα όσα αναφέρονται στις καταγγελίες, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, αφορούν άκρο σοβαρά ποινικά δικαιώματα εις βάρος των πολιτικών προσώπων. Την επομένη, 6 Δευτέρω, οι καταγγελίες των πληροφοριοδοτών
αναφέρονται σε χρηματισμό δημόσιων λειτουργών που κατήχαν. Ένα λεπτό, δύο κύριε Πρόεδρε. Όπως όλοι. Που κατήχαν κέραιες κυβερνητικές και διοικητικές θέσεις στη χώρα μας την τελευταία οκταετία. Αυτά το Φεβρουάριο, 5 και 6 Φεβρουαρίου του 2016. Και ποια σκευωρία ανακάλυψε δίθεν ο ΣΥΡΙΖΑ που οι τελευταίες πληροφορίες έφτασαν στη χώρα το τέλος του 2017, μέσα και τέλος του 2017. Από τις αρχές του 2016 είναι γνωστό ότι έρχεται από τη ΣΥΠΑ, από το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτή η τεράστια υπόθεση που θα κλονίσει, λέει, το πολιτικό σύστημα. Θέλετε να σας πω, λοιπόν, ας πάμε τώρα σε ένα θέμα, κύριε Βορύδη, που είπατε. Και τελειώνω. Κύριε Βορύδη, ως νομικός και είστε νομική προσωπικότητα στον χώρο σας, πιστεύετε το θέμα της αρμοδιότητας όπως της παραγραφής επιτρέπει να εισαχθεί το δικαιοδοτικό όργανο στη ζήτηση κατ' ουσίαν της υπόθεσης? Έχουν ομολογία πλούσια και θεωρία και νομολογία. Απαγορεύεται το διοικητικό όργανο να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης, διότι είναι πρόκριμα το πρώτο νόμο 120 κώδικα ποινικής δικονομίας και 133. Ακούστε, έχει σημασία, κύριε Μεταράκη, αφήστε τον κύριο συνάδελφο να ακούσει κάτι που θα του πω. Κύριε Βορύδη, ακούστε, με το 120 που εφαρμόζεται αναλογικά, πριν από την εισαγωγή, από την εξέταση της υπόθεσης, κρίνησαν σαν αρμόδιος και κρίνησαν υπάρχει παραγραφή από ποια έγγραφα. Από τα συνοπτικά έγγραφα, αν υπάρχει παραγραφικό βούλημα ή αν υπάρχει απευθείας κλήση του εισαγγελέα. Το έγγραφο, το διαβαστικό τέλος πάντων, το αρμόδιο εισαγγελικού λειτουργού. Αυτό είναι το έγγραφο. Επ' αυτού κρίνομαι. Και από αυτό δεν μπορείτε να έχετε αντίρρηση, το λέει η νομολογία. Ένα αυτό και δεύτερον. Ποια είναι η τύχη των ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, εάν ένα όργανο που θα κάνει τέτοιες πράξεις ανακρίσεως στο τέλος του ήταν αρμόδιο, στον κάλαθο των αχρήστων. Πλούσια νομολογία, σας την θέατω και αυτή. Και κάτι άλλο για το Πασόκ. Το Πασόκ λοιπόν στην υπόθεση του Παπαντονίου, ακούστε να δείτε τι είπε. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Και το λέω για να τελειώσει η πολιτική υποκρισία σε αυτή τη χώρα, γιατί ένα από τα στοιχεία της κατάπτωσης, της ηθικής κατάπτωσης και της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος είναι η υποκρισία των πολιτικών δυνάμεων. Ακούστε λοιπόν. Και άλλωστε αυτή η υποκρισία είναι που έχει απλώσει αυτό το γκρίζο πέπλο και στα κόμματά σας, τα τότε μεγάλα κόμματά σας, αλλά και δυστυχώς και στην ελληνική κοινωνία με την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των κομμάτων στον Ναδύρ, κύριε Βορύδη. Και δεν το διαπιστώνουμε εμείς. Στον Ναδύρ είναι η αξιοπιστία των πολιτικών κομμάτων, των δικών σας κυριών. Αυτό διαπιστώνουμε μέχρι το 2014. Κάνουμε προσπάθειες να ανακτήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Και δεν κάνετε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάτε πάντα για σκευωρία, για μεθοδεύσεις. Ακούστε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λοβέρδος πριν να το έγραψε. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όταν θίθεται, λέει, θέμα αναρμοδιότητας, στην ίδια δοσιδικία, τότε όλες οι ανεκριτικές και προαναρκτικές πράξεις που αφορούν το συγκεκριμένο αδίκημα και το οποίο λέμε ότι είναι αρμόδιο, δεν μπορούν να γίνουν. Απαγορεύεται, το λέει ο κύριος Λοβέρδος. Σήμερα θα ακούσω διαφορετικά πράγματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η Επιτροπή της Βολής, λέει ο Λοβέρδος για τον Παπαντονίου, καλώς απέφυγε και πολύ σωστά να εξετάσει μάρτυρες και να μπει στην ουσία. Σήμερα τελείως διαφορετικά πράγματα και αυτό το αναφέρω ακριβώς για να τονίσω την υποκρισία. Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω στη Βουλή αντίγραφο του άρθρου 32 του νόμου με τον οποίο κύρωσε η Ελλάδα τη σύμβαση κύρωση του ΙΕΚΑ της Διαφθοράς. Και για να ακούσει η Βουλή και ο ελληνικός λαός. Με την κύρωση αυτής της σύμβασης, τι κάνει, τι υποχρέωση έχει το ελληνικό κράτος? Να προστατεύσει όλους τους μάρτυρες οι οποίοι καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς ή διασπάθειας δημοσίου χρήματος. Άρθρο 32 του νόμου 3666-8. Το φέρνω αντίγραφο, κύριε Πρόεδρε. Και μάλιστα παρακάτω λέει ότι πρέπει, λέει, να δίνει και λόγο ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία των μαρτύρων. Και σήμερα έρχεστε να μας πείτε ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι κουκουλοφόροι. Οι άλλοι προστατευόμενοι μάρτυρες, τρεις στην ΣΥΠΑ και άλλοι τρεις εδώ πέρα που δεν είναι κουκουλοφόροι. Και ξέρετε, κύριε Δέντε και κύριε Βορύδη, που είστε νομικοί, ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπάρχει ένας ιστορικός κανόνας που λέει το εξής. Για να τηθεί ένας μάρτυρας σε καθεστώς προστασίας, πρέπει το όσο καταθέτει να διαπιστώνονται και να κρυμπώνονται και από άλλα ουσιαστικά και πραγματικά στοιχεία. Λέτε λοιπόν ότι έτσι, όσο έτυχε τυχαίως και χωρίς καμία έρευνα, η ΗΠΑ και το ποινικό τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης έθεσε τους τρεις μάρτυρες για την ΟΒΑΡΤΙ σε καθεστώς προστασίας. Αναζητήστε, θα το δείτε. Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Τώρα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελείωσα. Καταθέτω, κύριε Βορύδη, όλη την ομολογία για αυτά που σας είπα για την αρμοδιότητα σχετικά. Είναι υψηλού νομικού IQ και το θεωρώ συνάδελφο που μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Ελάτε, κύριε Λάπα, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Επί νομικών θεμάτων, όλα πίνα. Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τα έγγραφα που σας ανέφερα πριν των μελετών του κρικυρίου Κρεμαστινού, Ρακετζή και Σούρλα. Σας καταθέτω μελέτη της Σημειονίδου Καστανίδου, η οποία με μια εμπεριστατωμένη
την πιο εμπεριστατωμένη μελέτη νομική που έγινε στην Ελλάδα, υπάρχει ειδικό σύγκρεμα γι' αυτό, όπου λέει ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η υδροδοκία και η υδροληψία να συναρτάται με τα υπουργικά καθήκοντα. Γιατί δεν είναι δυνατόν την ώρα που θέτει το χέρι στο Ευαγγέλιο ο υπουργός, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων αυτών, να υπονοεί ότι μπορεί να υπάρχουν και παράνομες πράξεις όπως ο χρηματισμός στην υδροδοκία και στην υδροληψία. Και το καταθέτω. Καταθέτω ένα έγγραφο του κ. Παναγιωτόπουλο για μια δήλωση ότι πρόκειται για μεγάλο σκάνδαλο τη Νοβάρτη. Κύριε Νάπα, φαίνεται το Προεδρείο σε δύσκολη θέση. Έχουμε φτάσει στα 15 λεπτά, βέβαια, και έχουμε στα 16. Κύριε Παναγιωτόπουλο. Ναι, κύριε Δέντε. Ελάτε, σα παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε τα επόμενα δευτερόλεπτα. Εντάξει. Τότε αναλαμβάνω να δώσω τα έγγραφα, κύριε Πρόεδρε, κάτω στη γραμματεία. Και τελειώνω με μια φράση. Κύριε συνάδελφε, αυτέ οι υποθέσει εδώ θα πρέπει να είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία το πολιτικό σύστημα να κοιτάξουν αυτό τον καθρέφτη. Δεν τα κάνετε καλά όλα. Και πιθανόν να μην κάνουμε κι εμείς καλά όλα. Όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη. Αλλά για όσα στελέχη σας αφορούν πιθανόν διερευνήσεις ποινικών ευθυνών, θα περιμένουμε ένα πράγμα. Αυτά τουλάχιστον να λάβανε την πολιτική ευθύνη. Είναι δυνατόν να είναι υπουργοί ή από κάτω να διαχρηματίζονται άπαντες, να περνάνε μίζες από εδώ και από εκεί, σαν σφαίρες αδέσποτες και να μην παίρνουν την πολιτική ευθύνη? Δεν έχουν το θάρρος να πάρουν ούτε αυτό το ελάχιστο. Και αυτό θα τιμωρηθεί ανάλογα με τον ελληνικό λαό.